Ο Δήμος Κρητικής Κέρκυρας μέσα στον επόμενο μήνα θα φέρει και ένα πρωτοποριακό σύστημα για ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Θα το τοποθετήσουμε στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ. Είναι ένα σύστημα που με ηχητικά μηνύματα οδηγεί τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης μέσα στη θάλασσα. Θα είμαστε ο δεύτερος Δήμος στην Ελλάδα που θα έχουμε ένα τέτοιο πρωτοποριακό σύστημα. Το υλοποιήσαμε κατόπιν ετοιμάτων της Ομοσπονδίας Τυφλών της Βορείου Ελλάδος, όπου θέλουν να έρθονται στην Κέρκυρα και να υπάρχει αυτό το σύστημα, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη όθηση και σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης, διότι δεν είναι μόνο οι κινητικές αναπηρίες. Και θέλω να πω ότι επειδή προέρχομαι από το αναπηρικό κίνημα, στο οποίο και παραμένω, ότι είναι ιδιαίτερη χαρά ότι σήμερα έχουμε τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ, όπως είπε και η κυρία Δήμαρχο, τον Γιώργο Δεσπανό, και τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κυδεμόνων και Φίλων, τον κύριο Κυπριανό. Δείχνει λοιπόν πόσο ενωμένο είναι το αναπηρικό κίνημα σε αυτές τις δράσεις. Θα μας πείτε λίγα και τις παραλίες που θα τοποθετηθούν. Ναι, κοιτάξτε, είναι με βάση τον χάρτη τον περσινό. Οι αλλαγές που θα γίνουν είναι ότι το ένα αμαξίδιο από αυτά τα καινούρια θα πάει στους Οθονούς, όπως είχαμε υποσχεθεί. Υπάρχει ήδη από πέρσι στην Ερίκουσα. Η Ερίκουσα της Ερίκουσας, αν χρειαστεί, θα βοηθήσει και το Μαθράκι. Έχουμε και για το Μαθράκι, αλλά αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε ότι δεν υπάρχει κάποια ανάγκη. Οπότε είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε πάντα ένα έτοιμο, οποιαδήποτε στιγμή να το στείλουμε και στο Μαθράκι. Από αυτά τα αμαξίδια λοιπόν το ένα θα πάει στους Οθονούς, το άλλο θα πάει στον Ύψο και το άλλο θα πάει στην Παλιοκαστρίτσα. Μόλις έρθουν τα C-Track στην Παλιοκαστρίτσα και στον Ύψο, είμαστε στην τελική φάση υλοποίησής του, θα έχουμε αυτά τα αμαξίδια να τα βάλουμε σε άλλες παραλίες.